Σήμερα και αύριο εορτάζομαι την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, του Τροπεοφόρου, του Θαυματουργού και από το καμπαναριό μας, το καμπαναριό που χτυπάει εδώ στο εικονοστάσι του Χριστού, είναι αφιερωμένο στους δύο μεγάλους Αγίους, τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο Γεώργιο. Τον Άγιο Γεώργιο και τον Άγιο Δημήτριο. Η μισή Ελλάδα γιορτάζει σήμερα. Ακόμα δε, στο Πατριαρχείο, στα Ιεροσόλυμα, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη όπου υπάρχουν μουσουλμάνοι, δεν είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι, πιστεύουν πάρα πολύ στον Άγιο Γεώργιο. Και ο Άγιος Γεώργιος είναι ένας παγκόσμιος Άγιος, ένας μεγάλος και θαυματουργός Άγιος, ο οποίος κάνει πληθώρα θαυμάτων. Ένα όνειρο δικό μου, μια αγάπη προς τον Άγιο Γεώργιο. Όταν ήμουνα 14 ετών και τα βήματα της ασθένειάς μου με οδήγησαν εδώ στην Αθήνα της δύσκολης ασθένειάς μου 14 ετών, όταν πλέον κάποια στιγμή είχα φτάσει στο τέλος, αφού δεν έβλεπα, δεν άκουγα, ήμουνα σχεδόν παράλυτος, μιλούσα σε εσάς, αλλά εσείς δεν ξέρατε τι σας έλεγα. Πάμπολα φάρμακα ημερεσίως μεταξύ αυτών και χημειοθεραπειών τότε ήταν αυτά τα φάρμακα και τότε κάποια στιγμή είπαν ότι το παιδί αυτό έχει λίγη ζωή. Λίγη ζωή ανθρώπινη όμως, όχι κατά των Θεών. Και έτσι λοιπόν από το νοσοκομείο όπου οι νοσοκόμες, οι καλές Σαμαρίτιδες οι οποίες διακονούσαν τότε τους ασθενείς, τώρα βέβαια δεν υπάρχουν, πολύ δύσκολο, με έφεραν το άρρωστο αυτό, εμάς τους ασθενείς, ο μοναδικός μικρός τότε που ήμουνα ασθενής στην Πέρυγα εκείνη, μας έφεραν στον Άγιο Γεώργιο στο Λυκαβητό. Μας ανέβασαν πάνω και εμένα με ανέβασαν με πολύ μεγάλη δυσκολία. Σχεδόν δεν έβλεπα καθόλου, λίγο το ακόμα έβλεπα. Ανέβηκα λοιπόν και μπήκα ο μοναδικός μέσα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου που είναι πάνω ακριβώς από μας. Και εκεί ήταν μία νεοκόρος, αγιασμένη ψυχή και αυτή λοιπόν η νεοκόρος που ήταν μέσα στο ιερό δεν με είχε δει εμένα που είχα μπει μέσα, πήρα ένα κεράκι σιγά σιγά και το άναψα στην άμμο και προσπάθησα να δω το πρόσωπο και την εικόνα του Αγίου Γεωργίου. Όμως ήταν η προσευχή μου και η καρδιά μου να παρακαλέσω τον Άγιο Γεώργιο να με βοηθήσει. Ντρεπόμουν δε να πω στους ανθρώπους ότι εγώ ήμουν ο άρρωστος. Ήμουνα το άρρωστο παιδί που δεν θα ζούσα μετά από λίγες ημέρες. Τότε παρακάλεσα τον Άγιο Γεώργιο και του είπα: «Σε παρακαλώ, Άγιε μου Γεώργιε, έλα να με θεραπεύσεις. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ». Και εκείνη τη στιγμή μου ακούμπησε ένας νέος στο νόμο μου. 14 προς 15 ετών ήμουν. Στη δύσκολη και επαναλαμβάνω ασθένειά μου. Και μου λέγει: «Τι θέλεις?». Τότε του είπα: «Έχω ένα φίλο που τον λένε Δημήτριο και είναι πολύ άρρωστος», έλεγα δηλαδή για τον εαυτό μου, αλλά ντρεπόμουν να του πω ότι εγώ είμαι. Φανταστείτε ότι η δύσκολη ασθένεια με είχε παραμορφώσει αυτή. Έτσι λοιπόν του είπα: «Έχω ένα φίλο ο τον οποίο τον λένε Δημήτριο και παρακάλεσα τον Άγιο Γεώργιο να γίνει καλά». Και τότε κοίταξα μέσα στη φοβάδα μου όπως έβλεπα και ό,τι έβλεπα και βλέπω καθαρά πλέον το πρόσωπο έναν ωραίο λεπτό ψηλόν με σγουρά μαλλιά, όχι πολύ μακριά, με ένα πανέμορφο πρόσωπο που έλαμπε. Έλαμπε, πατέρες μου, πώς λάμπει ο ήλιος, καθαρό πρόσωπο, αμούστακο να το πω πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που αν αυτή τη στιγμή προσπαθώ να συγκεντρωθώ,
Θα δω τα μάτια του τα φλογερά, στρογγυλά ωραία μάτια, ωραία μύτη, ωραίο στόμα, ωραίο χείλος, ωραία κορμοστασιά. Και όπως μ' ακούμπησε στον ώμο, μου είπε, μη φοβάται, πες του, εγώ μαζί με τον φίλο μου, τον Δημήτριο, τον Άγιο Δημήτριο, είμαι ο Γεώργιος, πες του ο Άγιος Γεώργιος, θα τον κάνουμε καλά, μη φοβάται. Και εκείνη τη στιγμή γύρισα, εδάκρυσα προς την εικόνα του Αγίου και τον ευχαρίστησα και ξαναγύρισα να τον κοιτάξω. Αλλά δεν υπήρχε, είχε εξαφανιστεί από μπροστά μου. Τότε βγήκε η νεοκόρος πάνω, αυτή η αγιασμένη ψυχή, και μου είπε, παιδί μου, με ποιον μιλάς? Και της εξήγησα τι ακριβώς είδα. Και τότε κατευθύνθηκε στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου, γονάτισε και άρχισε να κλαίει ασταμάτητα. Και στη συνέχεια μου είπε, να είσαι ευλογημένος, παιδάκι μου, και εύχομαι ο Θεός και ο Άγιος και ο Άγιος Γεώργιος να σε θεραπεύσει και να τον τιμάς πάντα, να μην τον ξεχνάς. Πέρασαν πολλά χρόνια και όταν λοιπόν ήρθε η Αγία μου Ιεροσύνη, τότε πού να το φανταστώ ότι θα με έφερνε ο Θεός το Λυκαβητό κάτω από τον Άγιο Γεώργιο. Και όταν μπήκα στην εκκλησία μέσα για πρώτη φορά, πριν από 18 χρόνια, είδα αυτή την εικόνα που είναι στολισμένη στην πόρτα της εκκλησίας όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Ο φρουρός των Αγίων Ισιδώρων, ο Άγιος Γεώργιος. Και βέβαια εχάρηκα τόσο πολύ. Και φέτος τώρα αρκετό διάστημα έχω μέσα μου και στη σκέψη μου έντονα την επιθυμία ότι πρέπει να εορτάσω για πρώτη φορά τόσο δυνατά τον Άγιο μου Γεώργιο, τον φίλο του Αγίου Δημητρίου, τον αγαπημένο και λαμπρόν Άγιο Γεώργιο, που είναι σαν να τον βλέπω μπροστά μου, μέγας στρατιλάτης, μέγας Άγιος, μέγας στρατιωτικός, μέγας θαυματουργός, μέγας τροφεοφόρος, Άγιος των Αγίων μαζί με τον Άγιο Δημήτριο, σαν αδέρφια μαζί, δεν χωρίζουν ποτέ. Και έτσι λοιπόν, μετά από κάποια στιγμή που προσευχόμουν εδώ στο εικονοστάσιο του, του λέω, τι θέλεις Άγιε μου Γεώργιε φέτος από εμένα? Δεν σε τίμησα ποτέ, θα ήθελα φέτος να σε τιμήσω, αλλά θέλω μια χάρη, κάνε καλά τα παιδιά, τους μεγάλους και τους μικρούς που θα έρθουν στον εσπερινό σου και στη θεία σου λειτουργία σε αυτό τον ιερό ναό.